Σεβασμιότητες, σήμερα έχω τη χαρά εκ μέρους της περιφέρειας να σας παραδώσουμε το ποσό των 13.000 ευρώ που συγκεντρώσαμε από την εκδήλωση που διοργανώσαμε για την ενίσχυση του γυροκομείου εδώ στο Γήθιο. Είναι χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν από το περίσσευμα της αγάπης των πολιτών αυτού του τόπου για το Ίδρυμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σε μια περίοδο και εποχή κρίσης οι κοινωνίες αντιδρούν, ανταποκρίθηκαν, η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε γιατί γνωρίζει το σπουδαίο έργο που επιτελείται εδώ και την ανάγκη που έχει το γυροκομείο αυτή την περίοδο και όλα τα ιδρύματα για την στήριξη όλων μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ο λαός, οι πολίτες της Λακωνίας ανταποκρίνονται πάντοτε. Είχαμε κάνει αντίστοιχη προσπάθεια και για την Ιερά Μητρόπολη Μονεργασίας και Σπάρτης και σημαίνει ότι πραγματικά με τη συνεργασία όλων μπορούμε να ανταποκριθούμε και να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Είναι γεγονός ότι εμείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στατούλης, θέλουμε την επόμενη περίοδο να ενισχύσουμε όλες τις δομές τις κοινωνικές και της πολιτείας και της εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μου δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Ιερό Κλήρο που βοήθησε, μόνο ότι αυτός είναι και ο ρόλος και το έργο του Ιερού Κλήρου, να τους ευχαριστήσω όλους. Τον πατέρα Σιμεών που από την πρώτη στιγμή μας βοήθησε στο συντονισμό όλων των συλλόγων και όλους τους ιερείς που ανταποκρίθηκαν και έτρεξαν για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Εσάς σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιατί ξέρουμε ότι στο πρόσωπό σας ανταποκρίθηκαν και την εμπιστοσύνη που δείχνουν εδώ οι πολίτες της Μάλης. Άπαξ έτη, να σας ευχαριστήσω από μέσα της καρδίας για την πρωτοβουλία την οποία είχατε. Μας εξεπλήξατε μάλιστα με την πρωτοβουλία γιατί δεν είχε συμβεί στο παρελθόν ποτέ αυτό το πράγμα. Μόνοι μας προσπαθούσαμε με νύχια και δόντια να το κρατήσουμε στη λειτουργία αυτό το ίδρυμα και παραδόξως πως με τη χάρη του Θεού δηλαδή γιατί από ζουν ξέρετε και 12 οικογένειες ακόμη εργαζομένων εδώ. Εγώ είχα βρει ένα πολύ υποτυπώδες γυροκομείο, το οποίο βέβαια για την εποχή του ή το έτσι, αλλά είπα ή θα το κλείσω ή θα το κάνω όπως θα ήθελα να έχω τους γονείς μου. Διότι οι γέροντες είναι οι ρίζες της ζωής μας και με πολλές δυσκολίες, άλλα λέγονται και άλλα δεν λέγονται. Αυτά είναι καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού που δεν πέφτουν εκεί και τα επιτόκια και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα το πώς αυτό το πράγμα στέκει στα πόδια του. Γι' αυτό έτσι περισσότερο σας ευχαριστούμε που ήρθατε αργώς, ούτως ώστε αυτό το επαγγέ σύνδημα, γιατί και περιμένουν πολλοί ακόμη γέροντες στη σειρά, ίσως κάποτε κατορθώσουμε να το επεκτείνουμε, μας έχει βρει και η κρίση βέβαια τώρα, διότι είναι πάρα πολλοί τα ηλικιωμένα άτομα τα οποία αναμένουν για να βρουν αυτή τη συστασιά αυτού του εκκλησιαστικού ιδρύματος. Βέβαια είκοθε εννοείται ότι ευχαριστούμε και όλους τους συντελέσαντες, τους κληρικούς μας στην πώληση με αυτών των λαχνών και λοιπά όλα και στην συνδρομή και όλων εδώ των Λακώνων και ιδιαίτερα των Μανιατών οι οποίοι αντεπεκρίθησαν. Ήταν μια ωραία σύναξη, ειδωθήκαμε από κοντά και είχε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Και πάλι σας ευχαριστώ και εύχομαι πάντοτε να προεξάρχεται σε τέτοια έργα. Να είστε πολύ καλά, να χαίρεστε την οικογένεια. Να είστε καλά, γνωρίζουμε το σημαντικό έργο που επιτελείτε και μέσα από το Ίδρυμα, αλλά κυρίως και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και μας δίνετε ευκαιρία να το πούμε για το Ίδρυμα του παιδιού. Ναι, ξέρετε, δεν μπορούμε. Ναι, το χαμόγελο. Το χαμόγελο του παιδιού. Για την άλλη μονάδα είναι τελείως δική μας. Δεν έχει καμία σχέση με ούτε άλλους. Λοιπόν. Λέγονται αυτά, είπαμε είναι. Όχι, νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι. Είναι μια προσπάθεια την οποία
εσείς στηρίζετε. Εδώ και είναι σημαντικό να δούμε τα παιδιά του κόσμου να χαμογελούν. Εικόνα του κυρίου, εδώ το αφεντικό μας έχει πιάσει χειρόφρενο που λέμε. Μας έχει πει, είπε κάποτε, όταν δε ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται δούλια, ότι δούλια χρειασμέν, ότι οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να, για τίποτα να μην καυχόμεθα και να σεμνινόμεθα, διότι κάναμε το καθήκον μας. Ίσως να είναι και λυπές. Λοιπόν, πού να τα κάνουμε πάντα. Λοιπόν, να δώσει ο Θεός. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, είστε καλά. Μπορώ να πω ότι ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας όλο αυτό που είδαμε. Έτσι και η ανταπόκριση. Δεν είμαι μανιάτισσα. Δεν είμαι μανιάτισσα, αλλά χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, που μένω εδώ και που γνωρίζω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το έργο που γίνεται στο ίδρυμά μας. Να είστε καλά. Να είστε σας καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Η πατρίς μου είναι η μάνη. Η πατρίς μου είναι η μάνη. Του κανόνι δεν πιάνει. Μπράβο. Ζήτω η μάνη μας. Να είστε καλά. Καλά.